Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις, κυρία Πρόεδρε, ανησυχούν για μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Προετοιμάζονται θωρακίζοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις τράπεζες, τα μεγάλα μονοπόλια που την περασμένη δεκαετία έλαβαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σαν ενέσεις ρευστότητας, χρήματα που κόβονται από τους μισθούς, τις συντάξεις, τα δικαιώματα των λαών της Ευρώπης. Η πολιτική της τραπεζικής ολοκλήρωσης του δημοσιονομικού χώρου απαιτεί ξεκαθάρισμα των τραπεζών από κόκκινα δάνεια, παραχωρώντας τα και σε ιδιωτικά funds, εστιάζοντας τους εκατοντάδες χιλιάδες μικροοφιλέτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που εκβιάζονται με πληστηριασμούς και κατασχέσεις αντί στις τεράστιες οφειλές των επιχειρηματιών. Η ανάδειξη Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι ζήτημα προσώπου. Η δεδομένη αντιλαϊκή αποστολή της Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάζει. Όποιος αναλάβει θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα την ενισχυμένη υποπτία, τα ευρωπαϊκά εξάμπαινα, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ τα όποια σχέδια χαλάρωσης θα αφορούν και πάλι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα. Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να οργανωθούν, να παλέψουν για τις σύγχρονες ανάγκες τους, κόντρα στο κέρδος και την εξουσία των μονοπωλίων σε κάθε χώρα.